Ωραία κίνηση του Αργεντίνου. Σουτ, καταπληκτικό γκολ στο 11ο λεπτό για την ΑΕΚ. 0-1 από τον Νάτσο Σκόκο. Μια κίνηση που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αργεντίνος, ο οποίος είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Με έναν απλό αλλά και μοναδικό τρόπο επιβεβαιώνει όλους όσοι πιστεύουν ότι στο ποδόσφαιρο τη διαφορά την κάνουν οι μεγάλοι παίχτες. Ο Σκόκο είναι ένας μεγάλος παίχτης, βλέπετε, πήρε μια χαμένη παλιά στη μεσαία γραμμή. Απέφυγε με μια ωραία προσπάθεια τον Αργυρίου. Στη σύγκληση που έκανε προς το κάθετο άξονα έπιασε το ξέρο σου, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον goalkeeper του Παθρακικού, τον Ρόκα. Ένα πολύ όμορφο γκολ για την ΑΕΚ. Σκόντα Ξάνθη Λάρισα 0-1, ενώ εδώ ο Γιάχης θα κάνει το σούτ, η απόκρουση, μεγάλη ευκαιρία, 0-2 από το Χέρση στο 47. Να λοιπόν που η ΑΕΚ νωρίς με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο αγκαλιάζει τη νίκη στην Κομωτινή. Ήταν μια απλή φάση, μια όμορφη αλλαγή της μπάλας. Ο Γιάχιτς βρέθηκε σε θέση μέσα αριστερά, έκανε το σούτ. Απέκρουσε ο Ρόκα, δεν ακολούθησε κανείς αμυντικός στην πορεία της μπάλας. Εκεί βρέθηκε ο Χέρση και την έσπρωξε στα δίχτυα. Δείτε εδώ. Μπλάνκο πήρε την μπάλα από το Γιάχιτς, γύρισε, έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Ρόκα και ήρθε ο Χέρση από κοντά να τη σπρώξει στα δίχτυα. Ένα γκολ πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί ήρθε σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά και διότι έχει αποδείξει φέτος ότι μπορεί να κάνει. Τώρα γίνεται κάθε την παλιά, ο Μπέλεκ μόνος απέναντι στο Σαχά, πλασάρι, γκολ, 1-2, μειώνει ο Παθρακικός. Νάτος ο 17χρονος. Στο 56ο λεπτό. Ο Παθρακικός ξαναμπαίνει στο μάτς χτυπώντας εκεί που πονάει η ΑΕΚ. Εκεί που η ΑΕΚ πάλι δεν κατορθώνει να πετύχει αυτό που ψάχνει εδώ και μήνες. Να κρατήσει δηλαδή σε επίσημο παιχνίδι την αιστεία της ανέπαφη. Η τελευταία φορά που δεν δέχτηκε γκολ σε αγώνα ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο στον πρώτο γύρο. Εδώ βλέπετε ο Μπέλεκ πως άφησε τον Μαϊστόροβιτς πίσω και πλάσαρε τον Σαχά.